Κυρία Αυγέρη, δεν μπορώ να προσπεράσω ότι τόσα χρόνια συνάδελφοι έβγαινα στην εκπομπή της, για να είμαι ακριβής. Θέλω να πω ότι άκουσα το 107 και θυμήθηκα το χθεσινό πρωτοσέλιδο του Βήματος, όπου έγραφε ότι 107 αστυνομικοί διώκονται ποινικά. Αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα για το που βρισκόμαστε. Καλώς ήρθατε, κύριε Γεϊτρής. Να είστε καλά. Στα Σπουρανίγκυλα. Καλώς σας βρήκαμε. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω τον κύριο Σπίρτζε. Όχι τίποτα άλλο. Επειδή είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα στο τραπέζι και είχα πει ότι η παρέτηση από όλα τα αμυντικά που προσφέρει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, οι βουλευτικές ασυλίες κτλ. Μπορεί να μην είναι τόσο ανέξοδοι όσο κάποιοι σας καταλόγησαν, γιατί φαίνεται ότι το πιθανότερο σενάριο μετά την κήρυξη σε παρανομία του κόμματος Σπαρτιατών είναι να γίνει διαμερισμός των εκλογών, των βουλευτικών εδρών. Η Νέα Δημοκρατία, Γιάννη, θα πάρει 6 πιθανότατα. Πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του δικαστήριου. Θα την περιμένουμε. Ακόμα, αν μη τι άλλο. Απλώς λέει, είναι πολύ ακραίο το σενάριο να πάμε σε εκλογές στη μισή χώρα. Οπότε μάλλον αυτό προκρίνεται. Και η άλλη έδρα ανάμεσα στις τρεις που θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει σε εσάς. Αυτό έχει να κάνει με την απόφαση του δικαστηρίου, του εκλογοδικείου, να τη σεβαστούμε. Κοιτάξτε, νομίζω για να κάνω ένα σχόλιο ότι ο νόμος που ψηφίστηκε, καταρχάς να πω έτσι ένα θετικό, ότι ο αγώνας ενάντια στο φασισμό και σε αυτές τις δυνάμεις είναι ένας αγώνας όλου του δημοκρατικού κόσμου. Δυστυχώς, παρά τις 4 τροποποιήσεις της τροπολογίας που ψηφίστηκε, δεν έγινε κατορθωτό τέτοια μορφώματα να απορριφθούν από τον αεροπαγό εξ αρχής. Δεν το φρένα, είναι σαφές. Έτσι. Εκ των υστέρων ερχόμαστε. Ας ελπίσουμε, ναι, ότι έστω και εκ των υστέρων η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της όπως οφείλει να την κάνει. Κύριε Οικονόμου. Να κάνω ένα γρήγορο σχόλιο πάνω σε αυτό. Να μου πείτε όμως και για τον πρόεδρό σας. Πήγε στον κύριο Ράμο σήμερα, στην ΕΔΕΑ. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να κάνω ένα σχόλιο σε συνέχεια αυτά που είπε ο κύριος Σπίρτζης. Φαίνονται και τα δημοκρατικά αντανακλαστικά της κοινωνίας. Διότι ένα κομμάτι, αυτό το οποίο απεφάνθη η δικαιοσύνη ως τώρα έχει σχέση με μια αυταπάγγελτη, από ό,τι ξέρω, πρωτοβουλία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, αλλά υπάρχουν και προσφυγές πολιτών εναντίον του κόμματος Σπαρτιατών. Άρα, ξέρετε, τα δημοκρατικά αντανακλαστικά της κοινωνίας φαίνεται ότι είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο και πολλές φορές έρχονται πολύ πιο γρήγορα από τις θεσμούς. Τώρα, όσον αφορά την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν θα σταματήσουμε δευτερόλεπτο ούτε ως ΠΑΣΟΚ ούτε ο πρόεδρός μας να κάνουμε ό,τι περνάει θεσμικά για να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την πολύ σκοτεινή ιστορία των υποκλοπών. Και ο πρόεδρος ό,τι κάνει. Η εικόνα που έχει ποια είναι, ότι θα τον ενημερώσω, θα γιατί ενημερωθεί αυτό το διαβάζουμε και μαθαίνουμε, και εγώ ρωτήσα και τον κύριο Ποτόπουλο πριν από λίγο, ότι χρειάζεται η ολομέλεια της ΑΔΑΕ να συναντήσει την ολομέλεια του ΣΤΕ που έβγαλε αντισυνταγματικό τον νόμο και να δώσει την άδεια στον πρόεδρο, τον κύριο Ράμο, να ενημερώσει τον πρόεδρό σας. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Να σας πω, υπάρχει θεσμική σειρά των πραγμάτων και εμείς από την αρχή, και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την αρχή, την ώρα που μερικοί του έλεγαν πήγαινε να σου ψιθυρίσουν στο αυτή, ακολούθησε τη θεσμική οδό. Κόντρασε κασάνδρες και έπραξε άριστα, διότι ο πρόεδρος, εκτός ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν στους παρακολουθούμενους από τις υποκλοπές, έχει και πολύ σημαντικό πολιτικό ρόλο. Ναι. Και σε αυτό το λόγο, και σε αυτό το ρόλο και με αυτό το ρόλο τον τίμησε, διότι ξέρετε, το κράτος δικαίου πρέπει να είναι σαφές και αυτή να είναι σηματοδότηση όλων των θεσμικών παραγόντων. Το εμπιστευόμαστε και το στηρίζουμε, ακόμα και αν υπάρχει μια κυβέρνηση που δεν το υπηρετεί όπως θα έπρεπε να το υπηρετεί. Άστε. Για να πάμε τώρα στο Γιάννη τον Λεωβέρδο, ο οποίος θα μας πει. Με τους Σπαρτιάτες τι. Να κάνω όμως για να είναι, γιατί άφησα κάτι. Πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Ναι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Νίκος Ανδρουλάκης να μην κάνει ό,τι παίρνει από το χέρι του, να μάθει ακριβώς τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση των υποκλοπών. Και ελπίζω και εμείς, όταν ενημερωθεί ο πρόεδρός σας, να ενημερώσει και τον κόσμο. Γιατί εννοείται, και ο κόσμος και την ίδια στιγμή έχει το αυτονόητο δικαίωμα να ενημερώσει. Και ελπίζουμε και όλα τα υπόλοιπα θύματα να κάνουν και αυτοί ό,τι πρέπει για να μάθουμε, γιατί δεν είναι μόνο η περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Έλεγα λοιπόν, κύριε Λεωβέρδο, αγαπητέ Γιάννη, ότι έχουμε το θέμα των υποκλοπών να ξαναείναι στην επικαιρότητα. Όπως ήταν και το θέμα των τεμπών. Όπως είναι και το θέμα των Σπαρτιατών. Όπως είναι και τα θέματα της ασφάλειας.
και επειδή η Νέα Δημοκρατία επανεξελέγει και μάλιστα με θριαμβευτικές επιδόσεις στις εκλογές, υπάρχει ένα ερώτημα ανεξάρτητα με το αν τα άλλα κόμματα είναι ή δεν είναι καλά, αν είναι ανταγωνιστικά, αν αποτελούν πρόταση. Γιατί δεν πάει καλά. Καταρχάς να πω ότι δεν είναι όλα τα θέματα τα ίδια. Προφανώς. Άλλο θέμα των Σπαρτιατών δεν αφορά την κυβέρνηση αυτό το θέμα. Όχι, την αφορά ένα νόμο. Αφορά αποκλειστικά και μόνο τη δικαιοσύνη. Όχι, είναι ένα νόμο που ψήφισε για να κόψει τον δρόμο ακριβώς του Κασιδιάρη. Και έχουν γίνει εκλογές και είμαστε μπροστά στο νόμος αυτός, τώρα τι κάνουμε. Ο νόμος αυτός προφανώς, αυτό δεν είναι δική μου απόφαση, θα την κρίνει το δικαστήριο, παρεκάμφθη με τον τρόπο που έγινε. Αυτό θα κρίνει το εκλογοδικείο, που είναι το ανώτατο δικαστήριο που υπάρχει στη χώρα. Και η απόφασή του είναι απόλυτα σεβαστή. Το ίδιο για το θέμα των υποκλοπών. Για το θέμα των υποκλοπών υπάρχει απόφαση του Νότου Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο χρησιμοποιεί ο κύριος Ανδρουλάκης, θα πάει στην ΑΔΕ, θα μάθουμε τι έγινε, θα το μάθει ο κύριος Ανδρουλάκης και ελπίζω να μας το πει και εμάς γιατί τον παρακολουθούσαν, για να μάθουμε κι εμείς γιατί παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως προβλέπει η διαδικασία η νόμιμη. Εμείς σεβόμαστε απόλυτα τη δικαιοσύνη. Πάνω απ' όλα είναι η δικαιοσύνη και ό,τι αυτή αποφασίζει για όλα τα ζητήματα. Οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων από την κυβέρνηση του κυρία Μητσοτάκη και γίνονται απόλυτα σεβαστές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα, γιατί εγώ δεν θέλω να παρακάμψω κανένα, είναι πράγματι το θέμα αυτό που συνέβη με το τρομερό τραγωδία στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων που κατά σύμπτωση. Με την Κυριακή και την τηλεφωνία της. Κατά σύμπτωση δυστυχώς είναι και στην εκλογική μου περιφέρεια. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Όχι μόνο γιατί αφορά τη δολοφονία μιας κοπέλας η οποία δεν έφταιγε σε τίποτα, μια τραγωδία η οποία όλους μας συγκλώνησε, αλλά ταυτόχρονα γιατί κακά τα ψέματα υπήρξε ένα φιάσκο που βαρύνει την ελληνική αστυνομία. Ένα φιάσκο, χωρίς καμία αμφιβολία, έγιναν πολλά λάθη στη διαχείριση αυτού. Ναι, αλλά εδώ πέρα αναδεικνύει, δυστυχώς, έτσι, πάνω στη νεκρή αναδείχθηκαν μια σειρά βελτηρίες της αστυνομίας που ήταν μη επαρκή στελέχωση. Ότι ένας υποαπόταξη αστυνομικός υποτίθεται ότι φυλάει το αστυνομικό τμήμα. Ότι περνάει η επόπτρια η οποία δεν είναι άπειρη όπως είναι η αξιωματικός υπηρεσίας και πάλι χαμπάρι δεν παίρνει. Ότι μας λένε δεν έχει περιπολικό ενώ έχει περιπολικό. Όλα αυτά είναι λάθος. Χωρίς καμία φορεία, όλα έγιναν λάθος. Ναι, αλλά υπάρχει το πολιτικό ερώτημα και το βάζω για να τοποθετηθούν και οι άλλοι φίλοι, Γιάννη Λοβέρδο, ότι εδώ έχεις να κάνεις με ένα διακύβευμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία το προέταξε όχι μόνο σε αυτές τις εκλογές και στις προηγούμενες. Το θέμα της δημόσιας ασφάλειας. Και ακούω μετά από στον πέμπτο χρόνο διακυβέρνησης από τον κύριο Χρυσοχοΐδη να μιλάει για πανίδρυση αστυνομίας. Σήμερα ο κύριος Χρυσοχοΐδης έχει υπάρξει 8,5 χρόνια υπουργός προστασίας του πολίτη. Τι να επανιδρύσει τον εαυτό του. Να σας πω ότι χωρίς καμία αμφιβολία αυτό που είπατε περί νόμου και τάξης που το προέτασε η Νέα Δημοκρατία το 2019, το προέτασε και το 2023, το προτάσει και σήμερα. Είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση αυτό το τραγικό λάθος που έγινε στην προεκλογική περίοδο να κλονίσει το συνέστημα ασφαλείας των πολιτών. Δυστυχώς υπάρχει ένα βαθύ κράτος το οποίο αντιστέκεται εδώ και δεκαετίες, κύριε Χουδαλάκη. Είναι σαφές ότι και εσείς και εγώ εξοργιστήκαμε με το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που είχε καταδικαστεί τελεσίδικα και είχε κάνει φυλακή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση υπηρετούσε ως σκοπός σε αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο, δεν το χωράει ούτε το δικό μου το μυαλό ούτε κανενός μας. Αυτό όμως είναι δυστυχώς η διαδικασία που ακολουθεί το μέχρι τώρα στο ελληνικό κράτος. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αυτά προφανώς εννοούσε ο κύριος Χρυσοχοΐδης όταν είπε για ανασύνταξη της αστυνομίας. Δεν γίνονται, ξέρετε, δεν υπάρχουν θαυματοποιητικοί, ούτε γίνονται με πατάμε κουμπιά σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την αναδιάρθρωση του κράτους. Το βαθύ κράτος αντιστέκεται. Λοιπόν. Κύριε Σπίρτζη, κύριε Οικονόμου, επειδή εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ένα κοινωνικό περίγυρο. Εγώ δεν έκατσα σε ένα τραπέζι το Σαββατοκύριακο που να μην μου λένε για την Κυριακή. Και ένα κόσμο που είναι στα κάγκελα. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό το αίσθημα ότι θα μπορούσε να είναι το δικό μου το παιδί. Αν είναι και όλοι αυτοί οι. Οποιοδήποτε. Αν δεν βρίσκεις ασφάλεια, κύριε Χουδαλάκη, στο αστυνομικό τμήμα, πού θα τη βρίσκεις. Είναι απόλυτα λογικό. Αλλά όταν πας στο αστυνομικό. Κάτσε, βρε Γιάννη, αλλά πας στο αστυνομικό τμήμα και σου λένε πάρε το 100. Έχει δίκιο. Ό,τι και αν πεις για το συγκεκριμένο φιάσκο, έχει δίκιο. Οποιοδήποτε το πει.
Κύριε Κουδαλάκη, όταν κάναμε την προηγούμενη τετραετία κριτική, όχι μόνο εμείς, και άλλες δυνάμεις, από τη Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζαμε ένα τοίχο και μία προπαγανδιστική ρητορική που έπιασε κιόλας. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει την ασφάλεια, ότι δεν είμαστε φιλικοί προς την αστυνομία, ότι είμαστε με τα μπαχαλάκια και διάφορα άλλα τέτοια. Τελικά, αυτοί που είναι με τα μπαχαλάκια και είναι οι δυνάμεις της ακινησίας, όπως μας κατηγορούν σήμερα, δεν είναι ο προοδευτικός κόσμος, είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι για ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα, κοιτάξτε τι έγινε στον ΟΣΕ με το έγκλημα των Τεμπών. Μου είχε έρθει και μια ερώτηση για σας. Αν θεωρείτε ότι 7-17 συνδέεται ή όχι με την τραγωδία. Το έχω απαντήσει χιλιάδες φορές. Ήρθε ξανά. Και θα επαναλάβω, αλλά πάμε λίγο. Δεν κατάλαβα τι είπατε, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σχέση με τους μπαχαλάκηδες. Είπα ότι οι μόνοι που είναι μπαχαλάκηδες. Δεν άκουσα καλά, εγώ. Ναι, ναι, είστε. Όχι. Α, έχουμε σχέση με τους μπαχαλάκηδες. Είπα ότι οι μόνοι που είστε μπαχαλάκηδες είστε εσείς. Α, μάλιστα. Διότι αυτό που συμβαίνει είναι το πλήρες μπάχαλο στο κράτος, στους δημόσιους τομείς, είτε αυτοί αφορούν τις μεταφορές, είτε αφορούν την ασφάλεια του πολίτη, που ήταν η σημαία της Νέας Δημοκρατίας, είτε αφορούν τις κοινωνικές υποδομές, την υγεία και την παιδεία. Και επιτέλους, τώρα πια, πρέπει να απαλλαγηθεί. Διότι, κύριε Κουδαλάκη, αν ήταν οι δυνάμεις του προοδευτικού κόσμου, οι κακοί συνδικαλιστές, οι κακοί εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα που τα κάνανε όλα μέχρι τώρα, προπαγανδιστικά για την Νέα Δημοκρατία. Πάντως, κανείς εγώ αυτό δεν που άκουσα μπορεί και από τον Γιάννη τον Λοβέρδο και το ακούω διαρκώς, ναι, είναι ότι υπάρχουν νοοτροπίες, βαθύ κράτος, μαμού, όλα αυτά. Όχι. Τα οποία προφανώς έχουν αγγίξει για την 22χρονη αξιωματικό υπηρεσία, που είναι νέα. Οι 107 που είπατε προηγουμένως που είναι υποκατηγορία δεν έγιναν τώρα. Νοοτροπίες και έχουν γίνει διαχρονικά. Υπάρχουν. Δεν κατηγορούνται τώρα. Το βαθύ κράτος. Οι νοοτροπίες, το βαθύ κράτος, οι συνδικαλιστές, τα πάντα στην αστυνομία έχουν ονοματεπώνυμο. Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Μην τρελαθούμε. Κύριε Γονό. Λοιπόν, όχι, δεν έχω τελειώσει. Λίγο σύντομα για να προλάβουμε τους χρόνους. Όπως πρέπει να μας πούν γιατί οι 107 που έχουν ποινικές υποθέσεις αστυνομικοί είναι ακόμη στη δύναμη της αστυνομίας και υπηρετών και μάλιστα στην καθημερινή επαφή με τον πολίτη. Δεν είναι σε προκειμένου μια γραφειοκρατική υπηρεσία. Ο εμπροκειμένο φρουρός εντός εισαγωγικών, τα στραβά τα μάτια έκανε, στους Αγίους Αναργύρους, απλώς μετετέθη τώρα, έτσι. Δεν του είπανε τράβα σπίτι σου, σκοτώθηκε μια κοπέλα μπροστά σου και δεν αντέδρασες. Η αξιωματικός υπηρεσίας δεν είχε εμπειρία, ο Σταθμάρχης δεν είχε εμπειρία. Τι έχει κάνει 6 χρόνια η Νέα Δημοκρατία για να αποκτήσει την εμπειρία αυτή. Τι έχει κάνει 6 χρόνια για να χτίσετε δομές στο δημόσιο. Υπήρχαν δομές οι οποίες κατέρευσαν τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Βεβαίως υπήρχαν δομές. Υπήρχαν στον ΟΣΕ και κατέρευσαν. Μάλιστα. Γιατί έχετε ένα στόχο, κύριε Λοβέρδο. Έχετε. Σήμερα σε 7-17 χρόνια δεν είχατε ολοκληρώσει από το 2016 και την είχατε αφήσει. Αυτό το λέτε εσείς. Να μην κάνατε άθλιες συμβάσεις το 2014. Τα λέτε. Να μην κάνατε άθλιες συμβάσεις το 2014. Άθλιες. Όπως λέει το ελεκτικό συνέδριο, όπως λέει η ΕΔΕΛ, όπως λέει ο οικονομικός εισαγγελέας που εξέτασε την υπόθεση, το 2021. Όχι επί ΣΥΡΙΖΑ. Το δέχομαι. Βεβαίως. Μα δεν είμαι εγώ. Το έχουν πει τρία θεσμικά όργανα. Και να απαντήσω λίγο στην ερώτηση για την 717 και για το ό,τι έγινε για την ΟΣΕ. Θεωρώ, κύριε Χουδαλάκη, ότι κανένα έργο και οι καθυστερήσεις του δεν μπορεί να συνδέονται με οποιοδήποτε δυστύχημα γίνει. Οποιοδήποτε τομέας λειτουργεί, πρέπει να λειτουργεί με ασφάλεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του σιδηροδρόμου, τα συστήματα, οι ασφαλιστικές δικλείδες που υπήρχαν, οι εργαζόμενοι με εμπειρία που υπήρχαν μέχρι το 19, επέτρεπαν να λειτουργεί ένα σιδηρόδρομος με ασφάλεια. Όταν τα 1.400 άτομα έγιναν λιγότερα από 700, με μηδενική εμπειρία, όταν χάθηκε η ασφαλιστική δικλίδα της τηλεδιοίκησης στη Λάρισα και στην Καρόλου στον ΟΣΕ, το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου, τότε προφανώς ο ΟΣΕ κατέρευσε. Και τότε όφιλε το Υπουργείο Μεταφορών να πάρει άλλα μέτρα. Να μειώσει ταχύτητες, να κλείσει σταθμούς για να συμπληρώσει τους εργαζόμενους. Να χρησιμοποιήσει τις παλιές καλές μεθόδους. Και αν δεν μπορούσε πάλι με ασφαλεία να το λειτουργήσει, έπρεπε να αναστείλει τη λειτουργία του. Λοιπόν, ανοιχτό είναι το μέτωπο της δημόσιας τάξης, ασφάλειας κτλ. Και οι παρατηρήσεις που έκανα και στον Γιάννη είναι και λίγες. Αλλά θέλω να ρωτήσω για το βαθύ το κράτος.
Γιατί το βαθύ κράτος προφανώς ανήκει περισσότερο στην νοοτροπία, στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει κατά το μεγαλύτερο διάστημα. Ας δούμε λοιπόν ότι τα τελευταία 25 χρόνια η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει τα 14 όσον αφορά το βαθύ κράτος. Διότι μπορεί και Λοβέρδο να μην μπορούσαν οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν εμπειρία αυτά τα 5 χρόνια, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν κυβερνάει μόνο αυτά τα 5 χρόνια. Μα και πάμε και λίγο παρακάτω. Επειδή το είπα πριν. Ο Χρυσοχοΐδης είναι ο Υπουργός Προστασίας των του τριών Πρωθυπουργών. Πάμε, για να μην πετάμε και την μπάλα στην εξέδρα, πάμε και τώρα στα τελευταία 5 χρόνια. Ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει αποπεμφθεί από Υπουργός Δημόσιας Τάξης ήδη μία φορά στην κυβερνητική θητεία του κ. Μητσοτάκη ως αποτυχημένος. Επανήλθε διότι ήρθε να αντικαταστήσει κάποιον πιο αποτυχημένο. Για να ξέρουμε τώρα τι γίνεται, ποιες είναι οι εφεδρίες, ποιες είναι οι διαχειριστικές, ο διαχειριστικός πάγκος της κυβέρνησης. Τώρα, πάμε και επί της ουσίας, για να δούμε, θα μιλάμε για το δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια ή θα μιλάμε για επικοινωνία. Διότι ένα από το βασικό πυλώνας προεκλογικών εξαγγελιών της Νέας Δημοκρατίας το 2019, με τον οποίο πήρε και την κυβέρνηση και συνέχισε στο ίδιο μότο και στις εκλογές του 2023, ήτανε νόμος και τάξη. Και η αταξία όμως, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είχε ούτε σχέση, νόμος, δεν ούτε είχε σχέση. Συγγνώμη. Σεβόμαστε δεν και τον νόμο, κύριε, ούτε τον νόμο. Να σεβαστείτε και λίγο το συνομιλητή. Το Σύνταγμα δεν σέβεστε. Πάμε λοιπόν. Πάμε λίγο παραπάνω. Η αταξία λοιπόν. Η αταξία. Το είδαμε. Παρακαλώ. Για να προλάβουμε να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής όπως πρέπει. Η αταξία λοιπόν ήτανε. Δεν είχε καμία σχέση με το δικαίωμα των πολιτών της ασφάλειας στις γειτονιές τους, στις πλατείες τους, στα χωριά του. Δεν είχε σχέση με τη μικρή εγκληματικότητα, δεν είχε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, δεν είχε σχέση με όλα όσα μας πονάνε, μας φοβίζουν και μας εγκλωβίζουν κάθε βράδυ από τα νέα που μαθαίνουμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση. Αντίθετα, η αταξία για τη Νέα Δημοκρατία ήταν τα σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν στο πανεπιστήμιο. Και έφερε μια πανεπιστημιακή αστυνομία για να την ακυρώσουν. Από τη μία και η απελευθέρωση των καταλήψεων. Μην το ισοπεδώνουμε, κύριε Οικονόμου. Αυτό ήταν, κύριε Λοβέρδο. Δεν αισθάνεται το πολίτης ανασφαλής σήμερα στην Αττική. Νομίζετε, κύριε Λοβέρδο. Νομίζετε. Θα μας τρελάνε, κύριε Λοβέρδο. Όταν σκοτώνονται άνθρωποι... Δεν είμαστε στο έλεος των εγκληματικών. Κύριε Λοβέρδο, σοβαρά μιλάτε. Πάμε μια βόλτα στα Σεπόλια, πάμε μια βόλτα στα Πατήσια. Πάμε μια βόλτα στα Σεπόλια, πάμε μια βόλτα στα Πατήσια, πάμε μια βόλτα στην Καλλιθέα. Να σας πει ο κόσμος αν είναι έτσι. Φοβάστε. Φοβάται ο Έλληνας. Βεβαίως, κύριε Λοβέρδο. Όταν το οργανωμένο έγκλημα οδηγεί στις γειτονιές της Αθήνας σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όταν γίνονται τέτοιες, όταν έχουμε σοβαρές δολοφονίες μέσα στον αστικό ιστό και δεν γίνεται τίποτα. Να μιλάτε ακόμα για τα πανεπιστημιακή αστυνομία και να περιχαρακώνετε το πρόβλημα. Δεν ακούς καλά, μιλάει για πανεπιστημιακή αστυνομία. Όχι, δεν θέλετε. Μόνο εσείς το φέρετε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτό είναι το μόνο το οποίο λέγατε ότι κάνατε. Πάμε όμως και κύριε, να πω και κάτι γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πόσες προσλήψεις κάνατε. Μου επιτρέπετε για να ολοκληρώσω. Το τραγικό πράγμα που έγινε με την υπόθεση ήταν ότι προσπαθούν ακόμα και μία. Καταφανέστατη συστημική αποτυχία. Διότι η κοπέλα τα έκανε όλα σωστά. Ό,τι της είπε το ελληνικό κράτος, ό,τι της είπε η ελληνική πολιτεία, τα έκανε όλα. Βρήκε το σθένος να πάει να καταγγείλει, βρήκε το σθένος να πάει στο αστυνομικό τμήμα, βρήκε το σθένος να ζητήσει συνοδεία, διότι είχε απόλυτη επίγνωση ότι κινδυνεύει. Τα έκανε όλα σωστά και η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων να την προστατεύσει. Είναι συστημική αποτυχία, δεν είναι ατομική αποτυχία. Δεν φταίει ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος. Δεν μπορώ να διαφωνήσω καθόλου. Και συστημικές αποτυχίες χρειάζονται συστημικές απαντήσεις. Να ευχαριστήσω. Πρέπει η πολιτεία να επαναφέρει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όταν τα κάνουμε σωστά, πρέπει να υπάρχει προστασία. Ευχαριστώ και δεν εκφράζει όλη την ελληνική αστυνομία. Ευχαριστώ και τους τρεις σας πάρα πολύ. Μια κουβέντα, κύριε Κουδαλάκη, θα ήθελα να κάνω για τις υποκλοπές. Έχουμε περάσει τον χρόνο. Ναι, μια κουβέντα γιατί. Εύχομαι πραγματικά ο Νίκος Μανδρουλάκης να πάρει απαντήσεις από την ΑΔΕΑ. Yeah. Το εύχομαι. Δεν το θεωρούμε δεδομένο. Δεν έχω ελπίδα με την κυβέρνηση που έχουμε και με τις διαδικασίες και την ΕΕ που έχουμε. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα.
Διότι παρακολουθήσεις έγιναν από την ΑΕΠ, αλλά παρακολουθήσεις έγιναν και από ιδιώτες και από το Predator. Και πρέπει κάποια στιγμή, μήπως φιλοτιμηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και ρίξει λίγο φως εκεί. Μας πει τι ενέργειες έκανε. Μόνο φιλότιμο πολιτικός προϊστάμενος. Γι' αυτό κοιτάμε τον ελληνικό λαό στα μάτια. Πολιτικός προϊστάμενος της ΑΕΠ, πολιτικός προϊστάμενος της ΑΕΠ, είναι ακόμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Επειδή... την τελική πολιτική ευθύνη για να ενημερωθούν όλοι έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όταν λοιπόν οι θεσμοί δεν δουλεύουν, θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Ευχαριστώ πολύ για τους τρεις σας. Πηγαίνουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Με δύο λεπτά καθυστέρηση ζητώ συγγνώμη. Εγώ εύχομαι κάτι ακόμα. Να δούμε όλους αυτούς που παρακολουθούνταν οι ίδιοι να προσφύγουν για να διασώσουν και την προσωπική και την πολιτική τους αξιοπρέπεια. Σε πολύ λίγο, στο κεντρικό μας δελτίο, εσείς δεν μπορείτε κύριε Σπίτζα, έχετε δίκιο, με την Αθηνά Σούτζου και εμάς με τον Βασίλη Σκορή να σχολιάζουμε και το θέμα των δημοσκοπήσεων.